Δημήτρη, η υποψηφιότητά σου αποτέλεσε έκπληξη και ο χρόνος της υποψηφιότητάς σου. Ναι. Πρώτα απ' όλα, ναι. Έκπληξη. Έκπληξη από ποια είναι, Γιάννη μου? Έκπληξη, κανείς δεν περίμενε ούτε στο δημοσιογραφικό κόσμο να δει τον ναι. Δημήτρη Κολιό ξανά υποψήφιο. Υποψήφιος, ναι. Για να πω την αλήθεια, το είχα κατά νου. Το αποφάσισα τελευταία στιγμή, γιατί εκεί με οδήγησε η καρδιά. Και όταν λέω η καρδιά, τι ακριβώς εννοώ? Είχα κατά νου ότι έπρεπε και είναι αναγκαίο πλέον σε αυτή την πόλη να υπάρχει ανανέωση. Η ανανέωση θα προέρθει τι? Από κάτι το καινούργιο, από κάτι το φρέσκο, από κάτι το οποίο δείχνει συνέπεια, εργατικότητα, σοβαρότητα. Και αυτά τα βρήκα στο πρόσωπο του Γιάννη του Ζαμπούκη. Υπ' αυτήν την έννοια. Δηλαδή, αν με ρωτούσε κάποιος καλά πώς μετά από τόσα χρόνια, θα το απαντούσε απευθείας ποια χρόνια. Μα κάθε μέρα ασχολούμαι με τοπική αυτοδιοίκηση. Τώρα βρίσκομαι κοντά σε έναν άνθρωπο που έχει όλα αυτά τα εχέγγυα, έχοντας πλέον, αν δώσει ο κόσμος και ο Θεός, την ευκαιρία να έχω και θεσμικό ρόλο. Πόσα χρόνια έχεις ασχοληθεί, Δημήτρη? Είπα ότι δεν διέκοψα ποτέ να ασχολούμαι. Ναι. Εσύ καλύτερα το ξέρεις από μένα. Ναι, Δημήτρη, σε ακούμε καθημερινά, ασχολείσαι με την τοπική αυτοδιοίκηση, αλλά πόσα χρόνια έχεις ασχοληθεί ως υποψήφιος? Ως υποψήφιος, από το 2006. Mm-hmm. Και γιατί... νομίζω ότι ήταν μια καλή ευκαιρία να μπούμε και πάλι σε αυτή τη διαδικασία, γιατί σου είπα, για μένα αυτό που ισχύει και πρέπει να ισχύσει στην Αλεξανδρούπολη και στο Δήμο Αλεξανδρούπολης γενικότερα είναι ανανέωση. Και η ανανέωση έρχεται από τα νέα πρόσωπα. Και γιατί τόσα χρόνια έλεγες όχι? Δεν μπορώ να πιστέψω ότι τόσα χρόνια δεν σου είχε πει κάποιος να είσαι υποψήφιος. Ναι, γιατί ίσως ήταν πάρα πολύ πρόωρο. Μπορεί να ήταν πολύ πρόσφατο. Αλλά εδώ που φτάσαμε σήμερα, νομίζω ότι η εμπειρία μαζί με το νέο θα χρειαστούν για αυτό που λέω. Εγώ το τονίζω. Ανανέωση είναι η λέξη εκείνη η οποία πρέπει να επικρατήσει όλους τους τομείς στην Αλεξανδρούπολη. Τελείωσε. Σε μια ανθρωποκεντρική Αλεξανδρούπολη. Δημήτρη, με το χέρι στην καρδιά, πόσο δύσκολη είναι η επιστροφή στη δημοσιογραφία? Πόσο? Δύσκολη είναι η επιστροφή στη δημοσιογραφία. Καθόλου. Πρώτα ξαδέρφια είναι. Δεν μιλάω, η δεν λέω. Τη δημοσιογραφία. Δεν λέω σε περίπτωση που εκλεγείς και είσαι σε κάποια θέση αρχής. Ναι. Οπότε. Ναι. Προφανώς. Εγώ, Γιάννη μου, από τις 26 το βράδυ, μόλις κλείσουν οι κάλπες, θα είμαι και πάλι στο λειτουργήμά μας. Θα είμαι και πάλι πίσω από το μικρόφωνο. Καλά, αυτό Δημήτρη δεν φεύγει ποτέ, δεν χάνεται ποτέ. Ναι, βέβαια. Φαντάζομαι ότι και τώρα στον προεκλογικό αγώνα πάλι. Στον προεκλογικό αγώνα. Πάλι καταγράφεις. Συντονίζουμε την κατάσταση. Πάλι με τους καλούς συνεργάτες εκεί. Δεν γίνεται διαφορετικά, αφού το ξέρεις. Πρέπει να βγουν υποψήφοι, περιφερειάρχες, δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι. Όλος αυτός ο κόσμος, ευρωβουλευτές υποψήφοι. Όλος αυτός ο κόσμος. Πρέπει να έχω και εγώ μια σχετική επιμέλεια επάνω σε αυτά. Έχεις καταλάβει πόσο βλέπουμε διαφορετικά εμείς από τους πολιτικούς την καθημερινότητα? Βέβαια. Σε σχέση, δηλαδή, να τους πεις αυτό είναι έτσι, για να σου πει ο υποψήφιος δήμαρχος ή σύμβουλος δεν είναι έτσι, αλλά είναι κάπως αλλιώς. Βέβαια. Βέβαια. Γιατί εμείς είμαστε πολίτες. Δεν έχουμε θεσμικούς ρόλους. Εκπροσωπούμε τους πολίτες. Είμαστε η φωνή των πολιτών. Και νομίζω ότι τα βλέπουμε πολύ πιο ξεκάθαρα από αυτόν ο οποίος βρίσκεται μέσα στην πολιτική. Οι συνάδελφοι τι σου είπαν? Το χάρηκαν πάρα πολύ. Μα το χάρηκαν. Και δηλαδή μου έκανε εντύπωση. Ήρθαν, μ' αγκάλιασαν. Δεν το ξέραμε. Το χάρηκαν. Ναι, ήταν και για αυτούς μια έκπληξη. Σε είδαν εκεί σε εκλογικό κέντρο και σου λένε. Ήταν τη τελευταία στιγμή. Ναι, λέει αυτός μάλλον θα παρουσιάσει τώρα. Δεν μπορεί. Για ρεπορτάζ θα ήρθε. ναι, κάτι τέτοιο θα κάνει. Δεν μπορεί. Και ήταν εκεί και είπε, εντάξει, το χάρηκα και εγώ πάρα πολύ. Γιατί και ο κόσμος το χάρηκε και οι πολίτες. Αλλά και οι συνάδελφοί μας το χάρηκαν. Ποιοι το ήξεραν, εσύ, ο Ζαμπούκης και κάποιοι στενοί συνεργάτες του? Τι εννοείς? Ότι? Ότι θα είσαι υποψήφιος. Τι θα είμαι υποψήφιος, δηλαδή? Όταν σε ανακοίνωσε ο Γιάννης Ζαμπούκης. Ναι. Πριν σε ανακοινώσει, ποιοι ήξεραν ότι θα είσαι υποψήφιος? Α, κανένας. Εσύ και ο Ζαμπούκης. Ναι. Και κάποιοι πολύ στενοί. Αυτό είπα, ναι. Μα ήταν η απόφαση που είπα. Της τελευταίας στιγμής, και ήταν τελευταίας στιγμής γιατί ήταν απόφαση καρδιάς. Και όταν λέω καρδιάς, κυριολεκτό καρδιάς. Μάλιστα. Με οδήγησε η καρδιά και είπα ναι, η καρδιά θα το κάνεις.
Η καρδιά κάποιων άλλων, Δημήτρη, όμως οδήγησε στο να βγάλουν και μια ανακοίνωση η οποία σε κατηγορούσε. Ναι, δεν πειράζει. Αναφέρομαι στην παράταξη Πόλη και Δεν, Πολιτεία. δεν θέλω να αναφερθώ καθόλου, καθόλου, μα καθόλου. Εύχομαι να έχουν καλό αγώνα και να συνεχίσουν έτσι μέχρι τις 26 Μαΐου. Υπάρχει σημείο επαφής με τον Δήμαρχο Αλεξανδρούπολης. Δεν θέλω να αναφερθώ καθόλου. Δεν νομίζω ότι είναι ούτε της ώρας ούτε της κουβέντας. Εμείς κάνουμε τον δικό μας αγώνα. Προσωπικά κάνω τον προσωπικό μου αγώνα. Έχω άλλα στάνταρ μπροστά μου. Έχω την πόλη την οποία γεννήθηκα και μεγάλωσα. Την πόλη την οποία την πονάω στην κυριολεξία. Την αγαπάω στην κυριολεξία. Και πονάω πάρα πολλές φορές με αυτά που γίνονται. Αλλά εν πάση περιπτώσει γι' αυτό είμαστε, γιατί ο κόσμος πρέπει να δώσει ευκαιρία στην ανανέωση. Θα το κάνει με όλη του την καρδιά και η Αλεξανδρούπολη επιτάσσεται στην ανανέωση. Οι πολίτες το θέλουν. Αυτή θα είναι το κέντρο. Αυτούς πρέπει να ακούς, αυτούς πρέπει να αφουγκράζεσαι, σε αυτούς θα πρέπει να στηρίζεσαι. Αυτοί θα πρέπει μαζί σου χέρι-χέρι να σε οδηγούν σε λύσεις οι οποίες θα είναι καθημερινές, λειτουργικές. Θα βλέπεις ευτυχισμένους ανθρώπους. Πώς θα γίνει δηλαδή. Αυτή η πόλη το δικαιούται. Αυτός ο Δήμος έχει όλα τα έχει έγκυε. Όλα τα έχει έγκυε. Δεν είναι πλέον για να συζητάμε. Στην πράξη, Γιάννη, στην πράξη, πέρασαν τα χρόνια. Πώς λέει και ένας καλός μου φίλος, δεν έχουμε άλλο χρόνο για άλλο πόνο. Τελείωσε, προχωράμε μπροστά. Ανανεώνουμε τα πάντα. Οι πολίτες θα πρέπει να το νιώσουν. Δημήτρη, να σα ευχαριστήσω πολύ. Δεν σε ρωτάω για προτεραιότητε και όλα αυτά. Πιο πολύ καταλαβαίνει ότι η υποψηφιότητά σου είναι αυτή που ενδιαφέρει αυτή τη στιγμή. Όλα τα άλλα νομίζω έτσι. Τα έχει καταγράψει όλα αυτά τα χρόνια. Νομίζω ότι άσχετα με το ποιο ήταν στη Δημοτική Αρχή και ποιο είναι στη Δημοτική Αρχή, οι δημοσιογράφοι και ειδικά εσύ ξέρουμε καλύτερα τα προβλήματα. Με τη βοήθεια του Θεού και με τη βοήθεια του κόσμου, όλα θα πάνε κατευθείαν. Δημήτρη, σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή προσωπική σου επιτυχία, εύχομαι. Και σε σένα, Γιάννη μου, ό,τι επιθυμείς και σε ευχαριστώ από την καρδιά μου.